Στέκει τοξικομανών από ό,τι φαίνεται. Έχουν γίνει τα εγκαταλελειμμένα κτίρια εδώ στη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων. Έχετε δει? Βεβαίως τους έχω δει πολλές φορές. Κυρίως σε βραδινές ώρες. Κυρίως βραδινές ώρες. Υπάρχει αστυνόμευση? Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω να βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα. Πόσο περίπου καιρό γίνεται αυτό το πράγμα? Πάνε περίπου 2 μήνες. Φοβάστε? Πάντοτε φοβόμαστε, ειδικά το βράδυ. Την ημέρα, εντάξει, που βλέπω στο κτίριο το διόροφο παιδιά λυκείου προφανώς, που ανεβαίνουν ζευγαράκια επάνω, εντάξει, είναι μέρα, δεν φοβόμαστε. Αλλά το βράδυ εδώ, ναι, στα μικρά τα κτίρια, ναι, φοβόμαστε. Τους χρήστες τους έχετε δει? Δεν τους αναγνωρίζω. Δεν τους ξέρω. Υπάρχει καθόλου αστυνόμευση? Πιστεύω όχι, δεν υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ήταν security, να πυλάνε τα κτίρια όλη μέρα. Ευχαριστούμε. Πόσο περίπου καιρό γίνεται αυτό το πράγμα? Εδώ είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνονται αυτά. Έρχονται παιδιά, χρήστες, δεν ξέρω, και ίσως και οι μπόροι που γίνονται ανταλλαγές. Και παίρνουνε. Τους έχετε δει καθόλου? Πολλές φορές τα έχω δει και πολλές φορές έχω δει και παιδιά μεθυσμένα κάτω, στο πάτωμα, στο χώμα. Φοβάστε καθόλου? Και βέβαια φοβόμαστε. Τις νυχτερινές ώρες είναι... Μετά τις 11 γεμίζει το προάβλιο της Αγίας Παρασκευής και από πάνω το κτίριο το παλιό. Αστυνόμευση υπάρχει καθόλου? Δεν έχω δει. Τι περιμένετε τώρα, τι να γίνουνε? Περιμένουμε μήπως, τέλος πάντων, εξαλειφθεί αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ στη γειτονιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κινητικότητα πολύ, δεν υπάρχει φωτισμός, πρέπει αστυνόμευση, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο αντιδήμαρχος Γρηγόριος Παπούλιας επισκέπτηκε την περιοχή και δήλωσε τη συμπαράστασή του προς τους γείτονες, ενώ επισημαίνει ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα. Την περιοχή επισκέπτηκε και η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Δρίκουλα της Μίζωνας της Αντιπολίτευσης, η οποία μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι «είμαστε στον πλευρό των κατοίκων που αντιδρούν αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανάδειξη αυτού του προβλήματος. Είμαστε όμως και στο πλευρό των χρηστών, με τους οποίους θα πρέπει να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις του προβλήματος». Πατέρα Γεώργη, αντιμετωπίζετε κι εσείς πρόβλημα εδώ πίσω, έτσι? Πριν έρθω εδώ, πριν ένα χρόνο, δεν υπήρχε καν φωτισμός. Και το Δεκέμβριο που ήρθα βρίσκαμε πάρα πολλά πράγματα εδώ πίσω στον Ιερό Ναό, όπως ήδη διαπίστωσες, και με την μέρημνα και την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου ολοκλήρου, μερίμνησε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και με τη βοήθεια των γειτόνων να βάλουμε φως στη βιβλιοθήκη ώστε ο χώρος του ναού να φωτιστεί. Με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο λόγο, μειώθηκε το πρόβλημα πίσω από τον Ιερό Ναό, διότι έρχονταν πολλοί νέοι και κάθονταν πίσω από τον ναό και βρίσκαμε πάρα πολλά πράγματα, όπως είπα. Όμως αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα στα διπλανά κτίρια, τα οποία ο Δήμος έχει υποσχεθεί ότι γίνονται προσπάθειες να γκρεμιστούν. Και βρίσκουμε πολλά πράγματα και πολλούς νέους το βράδυ όταν σκοτεινιάζει να κάνουν χρήση ουσιών και Θεός φυλάξει μη συμβεί κάτι άλλο, διότι υπάρχει κόσμος εδώ που περνάει παιδάκια το βράδυ και αυτό πρέπει να μεριμνήσουν όλοι και εν πρώτης το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος, ώστε ο χώρος αυτός στο να σημείο περιφραχθεί. Αυτό βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμφιλοχίας, ενώ στο ακριβώς αντίθετο βρίσκεται η ενορία της Αγίας Παρασκευής. Παρά το φωτισμό τις βραδινές ώρες, η παρουσία τοξικομανών στην περιοχή δεν πτωείται. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η κεντρική είσοδος της βιβλιοθήκης, που αρκετός κόσμος προσέρχεται. Λίγα μέτρα πίσω μου βρίσκεται ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει ο Δήμος, δεν το έχει αγοράσει.
Όπως μπορείτε να δείτε, το κτίριο είναι πολύ παλιό και κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά ατυχήματα. Το εσωτερικό του κτιρίου δεν μοιάζει καθόλου άθικτο και αυτό θα το διαπιστώσετε αμέσως τώρα. Είμαστε στο εσωτερικό ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Γρήγορα όμως θα καταλάβουμε ότι δεν πτωεί τους χρήστες ναρκωτικών ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο, που έχουν εφοδιαστεί και με κουβέρτες και με ένα κρεβάτι αυτοσχέδιο, όπως βλέπουμε πίσω. Στο έδαφος βλέπω δύο σύριγγες. Σύμφωνα με μαρτυρίες νέου της περιοχής, ανήμερα των Θεοφανίων, το μεσημέρι, οι χρήστες πήραν τη δόση τους. Ό,τι φαίνεται, οι χρήστες προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους, μάταια όμως. Όπως θα δείτε, πετάνε τις σύριγγές τους μετά τη δόση τους πίσω από την πόρτα, ώστε να μην γίνουν αντιληπτές. Τα σπίτια που βρίσκονται εδώ, στην οδό Βλασίου Τσιρογιάννη, έχουν άμεση επαφή και ο φόβος τους είναι μεγάλος. Οι κάτοικοι δηλώνουν την ανησυχία τους και την ανασφάλειά τους, ενώ ζητούν περισσότερο φωτισμό και περισσότερη αστυνόμευση, κυρίως στις νυχτερινές ώρες.